Χριστού αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στη σελίδα 72 και θα διαβάσουμε το κεφάλαιο Κάπα και το εδάφιο 12. Κάπα 12 με τη χάρη του Χριστού μας, Κύριου μας του Ιησού Χριστού. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δια να γίνεις μακροχρόνιος επί της γης, την οποία συνδίδει Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίου σου μαρτυρία ψευδή. Μη επιθυμήσεις την οικία του πλησίου σου, μη δε επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, μη δε τον δούλο αυτού, μη δε την δούλην αυτή, μη δε τον βούν αυτού, μη δε τον όνουν αυτού, μη δε πάνω ότι είναι του πλησίου σου. Και πάσο λαός έβλεπε τα σβροντάς, τα σαστραπάς και τη φωνή της άλπικος και το όρος καπνίζων. Και ότε ο λαός είδε ταύτα εσύρθησαν και στάθησαν μακρόθεν και είπαν προς τον Μωυσήν, συλλάλησον προς ημάς και θέλουμε να ακούσει. Και ας μη λαλήσει προς ημάς ο Θεός, δια να μην αποθάνομεν. Και είπε ο Μωυσής προς τον λαό, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήλθε δια να σας δοκιμάσει και δια να είναι ο φόβος αυτό εμπροστέν σας, δια να μην αμαρτάνετε. Και εστάθη ο λαός μακρόθεν, ο δε Μωυσής επλησίασεν εις την ομίχλην όπου ήταν ο Θεός. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, ούτως είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, σεις είδετε εκ του ουρανού ελάλησα με σας. Μη κάμετε θεούς με τεμού αργυρούς, μη δε κάμετε εις αυτούς θεούς χρυσούς. Θυσιαστήριον εκ γης κάμε εις εμέ και θυσίαζε επ' αυτού τα λοκαυτώματά σου και τα συνεργικά προσφορά σου, τα πρόβατά σου και τους βόα σου. Εν παντή τόπο όπου αναμνήσω το όνομά μου, θέλω έρχεστε προς ε και θέλω σε ευλογή. Εάν δε εκλήθων κάμεις θυσιαστήριον σε μέ, δεν θέλεις οικοδομήσει αυτό εκ πέτρας πελεκητής, διότι εάν περάσεις πάνω αυτού το εργαλείον σου, θέλεις μολύνει αυτό. Και μη αναβείς δια αναβαθμίδων και το θυσιαστήριον επί το θυσιαστήριον μου, δια να μην αποκαλυφθεί επ' αυτού η γύμνωσή σου. Αμήν. Έφτασε λοιπόν η αρμόδιος ημέρα για να φανερώσει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, να φανερώσει τι είναι αμαρτία στα μάτια του Θεού. Ο Απόστολος Ιωάννης μας εξηγεί ότι πάσα ανομία καταρχάς την αμαρτία, δηλαδή οτιδήποτε είναι έξω από το θέλημα του Θεού, ανομία ή παράβαση, στο λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, είναι αμαρτία και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και είναι ανάγκη να γνωρίζουμε τι είναι αμαρτία στη ζωή μας και τι δεν είναι. Μάλιστα ο Θεός θέλει να είμαστε τέλειοι ώστε κατά την έξι να γνωρίζουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό από συνήθεια. Και επίσης πάσα αμαρτία είναι ανομία, πάσα συγγνώμη αδικία είναι αμαρτία, που σημαίνει και οποιαδήποτε αδικία όταν αδικούμε των αδελφών μας ή των πλησίων μας, είναι αμαρτάνουμε ενώπιον του Θεού και ο μισθός επαναλαμβάνων της αμαρτίας είναι θάνατος. Με τις 10 λοιπόν εντολές και όχι μόνο όπως θα δούμε στη συνέχεια με τις κρίσεις, με τις διατάξεις, με όλες τις λεπτομέρειες ο Θεός περιγράφει την αμαρτία στην προσωπική μας ζωή. Αλλά βασικά με τις 10 εντολές περιγράφει τις αμαρτίες που είναι στη σχέση μας με το Θεό με τις 4 πρώτες και με τις 6 τελευταίες περιγράφει την αδικία μεταξύ των ανθρώπων. Αφού διαβάσαμε την περασμένη Δευτέρα μέχρι και το 12 εδάφιο που είναι η πρώτη αμαρτία στη σχέση με τους ανθρώπους, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να γίνεις μακροχρόνιος επί της γης την οποία συνδίδει ο Θεός, είναι η πρώτη εντολή με επαγγελία. Και το τίμα, είπαμε την περασμένη Δευτέρα, έχει μια άμεση σχέση με την υπακοή. Και είναι πολύ ωραία, το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος και στην επιστολή του προς Εφεσίους λέγοντας «Τα τέκνα υπακούονται στους γονείς σας εν Κυρίω». Πάντοτε όμως, σε όποια ηλικία, υπακούονται εις τους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Διότι αυτό είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού. Είναι ένα μυστικό πνευματικό για να απολαμβάνουμε και το καλό που ο Θεός θα κάνει στη ζωή μας, αλλά και την υπόσχεση
της μακροζωίας στην παρουσία του Θεού. Και βεβαίως έχει και συνέπειες και στην επόμενη ζωή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να φροντίζουμε, να τιμάμε και να υπακούμε τους γονείς μας, αλλά βέβαια και οι γονείς πρέπει να φροντίζουν με ιδιαίτερο τρόπο να βοηθάνε τα παιδιά τους να μπορούν να τους υπακούνε πάντοτε στα ζητήματα που προκύπτουν στη ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η δεύτερη εντολή, στην πραγματικότητα η έκτη εντολή, η δεύτερη που φανερώνει τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, είναι μη φωνεύσεις. Και η πρώτη αμαρτία μετά την παράβαση και την ανομία του Αδάμ και της Εύας που έλαβε χώρα στο ανθρώπινο γένος είναι ο φόνος του Κάιν, ο φόνος του Άβελ από τον Κάιν. Όμως για την Καινή Διαθήκη ο Χριστός φέρνει νέα πράγματα περιγράφοντας τι είναι ο φόνος. Γιατί όποιος δεν αγαπάει, λέει η Γραφή, είναι στο σκοτάδι και δεν υπάρχει ζωή αιώνιος αυτών. Αλλά και όποιος μισεί είναι ανθρωποκτόνος. Όμως με λεπτομέρειες ο Χριστός περιγράφει τι σημαίνει μη φωνεύσεις στη σελίδα 850 και από το 21 εδάφιο. Λέει, ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη φωνεύσεις και όποιος φωνεύσει θα είναι ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέγω κάτι πολύ διαφορετικό και περισσότερο, αν και την ίδια βάση έχει που όπως θα δούμε είναι η καρδιά του ανθρώπου. Ότι πάσο οργιζόμενος ανετίος κατά το αδελφού αυτού θα είναι ένοχος στην κρίση. Βλέπουμε την πορεία του φόνου. Ξεκινάει από την οργή. Οργίζομαι, εάν συνεχίσω θα φτάσω μέχρι το φόνο. Γι' αυτό η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού και το σημαντικότερο απ' όλα είναι οργίζεστε και μην αμαρτάνετε. Λέει όμως και κάτι που είναι σημαντικό, ανετίος. Γιατί ο Θεός δικαιολογεί για λίγο να οργίζομαι εφόσον υπάρχει αιτία. Όμως, επειδή η αιτία την οποία βάζουμε στην καρδιά μας συνήθως δεν είναι σωστή, αλλά έχουμε τα επιχειρήματά μας. Ο Θεός θέλει να μην οργιζόμαστε καθόλου και το λέει στην επιστολή προς Εφεσίους. Μην οργίζεστε. Οργή να μην υπάρχει σε εσάς. Πάσης φύσεως οργή φέρνει τον άνθρωπο, φέρνει την καρδιά του ανθρώπου να φτάσει στο μίσος και στο φόνο τελικά. Μπορεί να μην σκοτώνει, αλλά ενώπιον του Θεού μοιάζει αυτός που μισεί με ανθρωποκτόνο. Είναι απόλυτη ανάγκη να φροντίζουμε στη ζωή μας να μην οργιζόμεθα. Απόλυτη ανάγκη να ελέγχουμε την οργή μας. Την οργή μας προς τη γυναίκα μας, προς τα παιδιά μας, προς τον αδελφό μας. Απόλυτη ανάγκη να έχουμε υποέλεγχο την οργή μας. Ο άνθρωπος ο οποίος οργίζεται και δεν μετανοεί, το κακό συνεχίζεται στη ζωή του. Οργίστηκες, να μετανοήσεις. Να μετανοήσω, να μετανοήσουμε γρήγορα, επιγόντως, για να σταματήσει το κακό που ξεκίνησε. Στη συνέχεια όταν οργιστεί ο άνθρωπος αρχίζει και μιλάει άσχημα. Κρίνει, κατακρίνει, καταδικάζει και βλασφημάει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, εάν κάποιος από εσάς πει τον αδελφό του ρακά, είναι βλάκας, δεν καταλαβαίνει, συγγνώμη για την έκφραση. Να το πω πιο γλυκά, πιο ευγενικά, ή χαζός. Περιφρονεί, εξουθενεί, που είναι συνέχεια της οργής. Δεν θέλω να του μιλήσω, δεν καταλαβαίνει.
Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο σκαλοπάτι που οδηγεί σε αμαρτία πραγματικά καταδικαστέα από το Θεό. Οργίζομαι και αρχίζω και μιλάω άσχημα. Πήρα την κατηφόρα. Ο Θεός να μας φυλάει να σταματάμε τη στιγμή της οργής μας, να κλείνουμε το στόμα μας και μάλιστα λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, τέλειος ανήρ είναι αυτός ο οποίος έχει έλεγχο στη γλώσσα του. Μπορεί και σταματάει. Αλλά το σταματάω την οργή δεν σημαίνει κλείνω το στόμα μου που από εκεί αρχίζει, σημαίνει ότι καθαρίζω την καρδιά μου. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι, αδερφοί, ότι η καρδιά δεν καθαρίζεται εάν δεν καθαριστεί πρώτα η συνείδηση. Και η συνείδηση καθαρίζεται μόνο με το αίμα του Χριστού. Εάν δεν καθαριστεί η συνείδησή μου με το αίμα του Χριστού, τότε μολύνεται η καρδιά μου. Και η συνείδησή μου τι είναι, από έργα του σκότους, από αμαρτίες, θυμό, οργή, που είναι έργα σαρκός. Και εάν και εδώ δεν σταματήσει ο άνθρωπος με το να κακολογεί, με περιφρόνηση, προσέξτε, τον αδελφό του, το ξαναδιαβάζω, πάσο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού. Τότε λέει χειρότερα πράγματα, είναι το τρίτο βήμα. Και όλο κατηγορεί και τον λέει και ηλίθιο. Δεν φτάνει το χαζό, τον λέει και ηλίθιο. Πλήρης απαξίωσης. Πλήρης περιφρόνησης. Καμία σχέση με το θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Καμία σχέση με το να τιμάς τους αδελφούς σου και ιδίως αυτούς που κοπιάζουν στο Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος πια αυτός έχει πάρει το δικό του δρόμο, την πορεία της απώλειας. Και επειδή αδελφοί ο Κύριος έρχεται και δεν έχουμε τώρα καιρό για να σκεφτούμε όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε είναι ότι καθήν ώρα αν δεν στοχαζόμε θα έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, πρέπει να είμαστε πολλαπλασίως προσεκτικοί και ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας ενημερώνει εάν η πορεία μας είναι προς τον ουρανό ή προς την απώλεια. Και δεν έχουμε καταλάβει και τίποτα. Αυτό είναι το φοβερό. Να περπατάς για απώλεια και να μην το έχεις συνειδητοποιήσει. Και μην καταλαβαίνεις. Και είναι φανερά από το Λόγο του Θεού τα βήματα. Πρώτον, οργίζεσαι ανετίος. Απόδειξες ότι οργίζεσαι ανετίος, αρχίζεις και περιφρονείς τον αδελφό σου. Απόδειξε ότι προχωράς την κατηφόρα, αρχίζεις και πια και τον προσβάλλεις στην καρδιά σου, δεν μπορείς να ελέγξεις το στόμα σου γύρω, πιάνεις, γιατί ο προβληματικός ψάχνει και βρίσκει τους προβληματικούς για να μπορεί να μιλάει ελεύθερα. Εάν έχει παράπονο, φόνο, μίσος στην καρδιά, ψάχνει να βρει ανθρώπους που να έχουν, να τους κάνει να έχουν. Γιατί αν κάποιος σταματάει και λέει τι είναι αυτά που μου λες τώρα, και αν μάλιστα έχει και παρησία και πει πρέπει να μετανοήσεις, αυτό δεν θέλει να τον ξανακάνει παρέα. Και είναι ένα κλασικό στοιχείο για να ελέγχουμε και να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας. Να βλέπω με ποιον χαίρομαι να κάνω παρέα. Αν χαίρομαι να κάνω παρέα με τον προβληματικό, είμαι προβληματικός. Αν χαίρομαι να κάνω παρέα με τον Άγιο, είμαι Άγιος. Γι' αυτό οι άνθρωποι θα μαζεύουν, λέει, διδασκάλους κατά την επιθυμία της καρδιάς τους. Για να ακούνε αυτά που τους αρέσει, που αρέσει στην καρδιά τους να ακούνε. Με αποτέλεσμα να απομονώνονται, να απομακρύνονται και εν τέλει να αποξενώνονται. Είναι η πορεία. Και όλοι μας έχουμε περάσει, δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ έχω περάσει από αυτό το στάδιο του να οργίζομαι, του να περιφρονώ και στο τέλος να καταδικάζω τον άνθρωπο. Μέχρι που ήρθε ο Θεός, μια φορά θυμάμαι, και με ξύπνησε. Με ξύπνησε. Τι κάνεις εκεί?
Και εάν φτάσεις στο σημείο να πεις ηλίθιο μέσα σου, δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτός, άχρηστος τον αδελφό σου, τότε είσαι ένοχος εις τη γέννα του πυρός. Δεν είναι αστεία πράγματα. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Και ποια είναι η θεραπεία? Η θεραπεία είναι ότι μάθε ότι η προσευχή σου δεν ακούγεται. Μπορεί να προσεύχεσαι μια ώρα, δύο ώρες, δέκα ώρες, 24 ώρες, εις μάτι. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι να προσευχόμαστε τζάμπα. Μα εγώ προσεύχομαι, μου είπε κάποιος που μιλάγαμε. Εγώ προσεύχομαι και πληρώνουμε πνευμάγιο. Εσύ προσεύχεσαι, αλλά ο Θεός δεν σε ακούει. Και αν ξέρουμε ότι δεν μας ακούει, δεν μας δίνει αυτά που θέλουμε. Υπάρχει προσευχή πραγματικά ευάρεστη, γιατί είναι κατά το θέλημα του Θεού και ο Θεός απαντάει. Και υπάρχει προσευχή, πόσες χρόνια και να προσεύχεσαι, ο Θεός δεν θα σου δώσει τίποτα. Και όλα εξαρτώνται από την καρδιά μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι είναι αμαρτία, είτε σαν ανομία και παράβαση προς το Θεό, είτε σαν αδικία προς τον αδερφό μας. Για να ακούγονται οι προσευχές μας. Όχι απλώς να μην εμποδίζονται, αλλά να εισακούονται, γιατί όταν ζητάμε κάτω το θέλημα αυτού, και τι σημαίνει ζητάμε κάτω το θέλημα αυτού? Δεν σημαίνει ζητάμε αυτό που θέλει ο Θεός, που βεβαίως και αυτό σημαίνει, αλλά ζητάμε και έτσι όπως θέλει ο Θεός. Ζητάω κατά το θέλημα αυτού σημαίνει πλησιάζω το Θεό έτσι όπως θέλει ο Θεός. Ζητάω κατά το θέλημα του Θεού σημαίνει ζητάω αυτό που θέλει ο Θεός να ζητήσω. Τότε έχουμε παρησία. Ξέρουμε ότι μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, τότε εξάπαντος το παίρνουμε. Αλλά όταν ζητάμε έξω από το θέλημα του Θεού και ιδιαιτέρως όταν δεν αγαπάμε τον προβληματικό αδερφό μας, τον δύσκολο αδερφό μας, τον ελάχιστο αδερφό μας, τότε αγαπάμε με γλώσσα και με λόγια, η καρδιά μας μας κατακρίνει, εκτός αν είναι καυτηριασμένη η συνείδησή μας. Οπότε η συνέχεια είναι ναυάγιο στην πίστη. Η καρδιά μας μας κατακρίνει και ο Θεός δεν μας ακούει. Εάν όμως ζητάμε κατά το θέλημα του Θεού, τότε η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει και ό,τι αν ζητάμε λαμβάνουμε. Αδερφοί αγαπητοί, εγώ το θεωρώ αυτό μήνυμα από τον ουρανό. Και θα σας εξηγήσω γιατί το, όχι το γιατί δεν σας το πω, γιατί είναι προσωπικό, θα σας εξηγήσω όμως τι λέω. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται η προσευχή μου και να βλέπω το Θεό να μου απαντάει. Νομίζω ότι για μένα στην προσωπική μου ζωή είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή θέλω να γονατίζω, να παίρνω τη γυναίκα μου και να γονατίζουμε, να ζητάμε και ο Θεός να κάνει όχι αυτό που ζητάμε, πολύ καλύτερο και μεγαλύτερο. Και είναι υπόσχεση του Θεού. Δεν θέλω να προσεύχομαι και να μην γίνεται τίποτα. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Γιατί? Γιατί αν προσεύχομαι και δεν γίνεται τίποτα, μετά χάνω την ελπίδα μου, χάνει το νόημά της η προσευχή μου, χάνει το νόημά της η προσέγγιση μου στο Θεό, χάνει το νόημά της η χριστιανική μου ζωή. Γι' αυτό, Κύριε, να ακούς τις προσευχές μας. Να μας διδάσκεις πώς πρέπει να ζητάμε, πώς εμείς πρέπει να είμαστε όταν ζητάμε και τι να ζητάμε. Ώστε πραγματικά ο Θεός να βλέπουμε στη ζωή μας να κάνει πολύ καλύτερα και μεγαλύτερα από αυτά τα οποία ζητάμε. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο στο θυσιαστήριο, δηλαδή πας και γονατίζεις και προσεύχεσαι, είναι προσφορά, η προσευχή μας είναι λατρεία, είναι προσφορά. Και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός, όχι εσύ, ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου,
Μη προχωράς. Δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά σου. Δεν θα γίνει δεκτή η προσευχή σου. Δεν θα σε ακουστεί η προσευχή σου. Δεν θα είσαι ακουστεί. Αλλά σταμάτα. Ήπαγε και συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και αν δεν μπορείς να τον βρεις εκείνη τη στιγμή, πήγαινε στο Θεό και πες, Κύριε, εγώ πήρα απόφαση να συμφιλιωθώ με τον αδελφό μου. Μα έχει εναντίον μου αυτός. Εγώ θα τον βοηθήσω να μ' αγαπήσει. Έχω εγώ. Θα ζητήσω, Θεέ μου, να μου αλλάξει την καρδιά να τον αγαπήσω. Γιατί η προσευχή μου είναι μάταιη. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι. Εγώ το έχω καταλάβει και συγχωρέστε μου που το λέω το εγώ και κλαίει η ψυχή μου. Είναι φοβερό να είναι μάταιη η προσευχή σου. Φοβερό είναι. Για τον χριστιανό που ελπίζει στο Θεό και δεν κάνει ό,τι του κατεβαίνει και θέλει να κάνει ο Χριστός τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία του. Και όταν δεν ακούει την προσευχή μας, ό,τι και να κάνω, και να προσεύχομαι και να νηστεύω και να υπηρετώ και να αγωνίζομαι και να ό,τι και να κάνω, είναι τζάμπα. Φοβερό δεν είναι? Χωρίς ανταπόκριση. Να λέει ο Θεός, δεν σ' ακούω. Πρέπει να μετανοήσεις για να σ' ακούσω. Έτσι μου είπε ο Θεός εμένα. Να μετανοήσουμε, αδερφοί. Γιατί τώρα να φυλάει η καρδιά μας κάτι για αυτόν, για εκείνον, για εκείνον. Γιατί? Για να ακούγονται οι προσευχές μας. Έχουμε αιτία. Κάποτε είχε πιστέψει ένα παιδί και του είχα πει πριν χρόνια, είχε μαλλιά μέχρι τη μέση. Του λέω, κόφ' τα μαλλιά σου. Λέει, για ποιο λόγο? Καλός, ειλικρινής αδερφός. Λέει, για ποιο λόγο? Και δεν του είπα τίποτα. Δεν το ξαναλέω. Του λέω, κόψε τα μαλλιά σου. Δεν είναι ωραίο στον άντρα να έχει μακριά μαλλιά. Μου λέει, για ποιο λόγο? Και εκεί με φωτίζει ο Θεός. Και του ανοίγω τη γραφή και του διαβάζω, να σου δείξω για ποιο λόγο. Η κόμη στον άντρα είναι ατιμία. Με κοιτάει, κουρλώνει τα μάτια και την άλλη μέρα είστε κουρεμένος. Το πλησιάζω, χάρηκα. Του λέω, αδερφέ, μου λέει, αδερφέ, ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει αιτία. Δεν το κάνω επειδή μου το λες εσύ. Και ποιος είσαι εσύ? Με ευγένεια μου μίλαγε και με σεβασμό. Δεν το κάνω επειδή μου το λες εσύ. Πρέπει να έχει αιτία, πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Και μου έχει μείνει αυτό. Έκοψα τα μαλλιά μου γιατί υπάρχει αιτία. Μου έλεγε ο πατέρας μου, η μάνα μου, τα ξαδέρφια μου να κόψω τα μαλλιά μου. Μου λέγανε οι γείτονες, μου λέγανε οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Αλλά για ποιο λόγο? Όμως βρήκα το λόγο που πρέπει να τα κόψω τα μαλλιά μου. Γιατί τα μαλλιά είναι ατιμία. Και εντυπωσιάστηκα. Και το θυμάμαι ακόμη. Πρέπει να έχουμε λόγο, αδερφοί. Και ο λόγος που έχουμε σήμερα είναι να ακούγονται οι προσευχές μας πάντοτε. Ώστε όχι να κάνει ο Θεός αυτό που θέλουμε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι να κάνει ο Θεός πολύ καλύτερα και μεγαλύτερα από αυτά που φανταζόμαστε, που σκεφτήκαμε και που ζητήσαμε. Έχουμε αιτία. Τώρα θα με εμποδίσει το ότι δεν συμπαθώ αυτόν εκεί τον αδερφό, τον παράξενο? Όχι, τον αγαπώ. Ευλόγησε τον πιο πολύ από μένα, Κύριε. Και αν δεις όταν θα πας να προσευχηθείς πως θα ανοίξει ο ουρανός. Και θα ανοίξει ο ουρανός όχι με το να προφητεύεις. Θα ανοίξει ο ουρανός με το να ακούει το αίτημά σου και να το βλέπεις αύριο να λύνεται. Γιατί ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Είναι Θεός, είναι Θεός ενεργειών. Δεν γνωρίσαμε ένα Θεό Θεούλη που λέμε και τίποτα δεν κάνει. Λίγα λέμε και πολλά κάνει. Αυτό το Θεό θέλουμε εμείς. Λίγα να του λέμε και πολλά να κάνει. Αμήν, αδελφοί. Πολλά να κάνει. Φιλιώθητη λοιπόν με τον αδελφό σου και μετά έλα να προσφέρεις το δώρο σου, την προσευχή σου, τη λατρεία σου.
Και αν έχεις και αντίδικο, εδώ είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Τι σημαίνει αντίδικο? Σημαίνει εχθρός. Έχουμε να λύσουμε διαφορές. Εγώ λέω άσπρο και εσύ λες μαύρο. Εγώ λέω έτσι και εσύ λες αλλιώς. Και δεν μπορούμε και να τα βρούμε. Και δεν μπορούμε και να προσευχηθούμε. Δεν θα φύγω και θα πω κάνω ό,τι θες. Όχι, τι λέει, ειρήνευσον μετά του αντιδίκου σου. Ταχαίως. Γιατί υπάρχουν κακές συνέπειες. Και δεν κάνει χατήρια ο Θεός. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Εφόσον το λέει, έτσι κάνει. Ειρήνευσον ταχαίως με τον αντίδικό σου. Μπορεί ο αντίδικος να είναι αδερφός. Μπορεί ο αντίδικος να μην είναι αδερφός. Ειρήνευσον ταχαίως, γιατί μπορεί ο αντίδικός σου να σε παραδώσει τον κριτή. Ξέρεις τα πει να σε παραδώσει τον κριτή? Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει ποτέ. Εγώ το έχω κάνει και τρόμαξα. Έφτασα σε ένα σημείο με κάποιον και δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα. Προσευχόμουν, τον πλησίαζα, του μίλαγα, δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα. Και πάω στον Κύριο και λέω, Κύριε, με τον αδελφό αυτό δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Τον αφιερώνω σε σένα. Τον παραδίδω σε σένα. Κάνε εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις, γιατί εγώ δεν μπορώ πια να κάνω τίποτα. Έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο. Τον παραδίδω σε σένα, Κύριε. Αδελφοί, έκανε από εκεί και πέρα ο Θεός φοβερά πράγματα. Μην τυχόν ο αντίδικος σε παραδώσει τον κριτή. Και τότε ο κριτής θα σε παραδώσει στον βασανιστή, στον υπηρέτη. Και θα ρυφθεί στη φυλακή. Τον δένεις τον άνθρωπο όταν του λες του Θεού έχω κάνει τα πάντα, τώρα κάνεις εσύ. Καλό είναι να μην φτάνουμε στο αυτό το σημείο. Καλό είναι να μακροθυμούμε μέχρι τέλους. Να κάνουμε υπομονή μέχρι τέλους. Αλλά είναι μερικές φορές που δεν μπορείς να προχωρήσεις. Που σε φέρνει σε αδιέξοδο. Σε φέρνει σε αμηχανία. Και τότε δεν θα εξέλθεις από τη φυλακή εάν δεν αποδώσεις το έσχατο λεπτών. Δεν έχουμε λοιπόν δικαιολογίες όταν ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει το τι είναι αμαρτία, το τι είναι το θέλημά Του και πώς αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες καταστάσεις, εάν εμείς δεν το κάνουμε. Τότε τι είμαστε, ή ιδιογνώμονες, ή υπερήφανοι, ή αδιάφοροι, ή χλιαροί. Όλα έχουν την αντιμισθία τους. Εμείς θέλουμε να είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, ζηλωτές καλών έργων. Τρέμοντες το Λόγο του Θεού. Και όταν βλέπουμε το θέλημα του Θεού, να περπατάμε κάτω το θέλημα του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να χρειαστεί να ταπεινωθείς, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξεις γνώμη, μπορεί να χρειαστεί να παρνηθείς τον εαυτό σου, μπορεί να χρειαστεί πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έχει αντιμισθία. Αν όμως κάνεις ό,τι σου κατέβει, αν κάνω ό,τι μου κατέβει, θα έχω το μισθό της αντιμισθία. Θα έχω το μισθό του έργου μου. Ο Θεός να μας φυλάει. Μη φωνεύσεις, το άλλο μη μιχεύσεις. Πολύ σοβαρό θέμα το μη μιχεύσεις. Ιδίως στις έσχατες αυτές οι μέρες που ο γάμος είναι τρομακτικό πράγμα. Θυμάμαι όταν πρωτοδημιουργήθηκε η Εκκλησία της Κηφισιάς, είχε έρθει ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού και μίλησε και μετά κατέβηκε κάτω, πήγαμε γέροντας ήταν. Μου λέει, αδερφέ Κοροβέση, θέλω να σου πω κάτι. Λέω, πες μου. Αδερφέ μου, λέει, το χειρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίζει η Εκκλησία τις έσχατες ημέρες είναι ο γάμος. Εγώ το κατάλαβα τότε. Δεν κατάλαβα τι μου είπε. Γιατί τότε, πριν 25 χρόνια, ήταν απλά τα πράγματα. Ήταν πιο ήσυχα. Όταν όμως περνάνε οι μέρες, όταν περνάγαν οι μέρες και είδα το τι σημαίνει γάμος, εκεί τρόμαξα. Μία μικρή παράβαση στο Λόγο του Θεού καταστρέφει ψυχές.
Υπάρχει μια διδασκαλία που λέει χωρίζω, εφόσον είμαι το θύμα, μπορώ να ξαναπαντρευτώ. Και έχω δει να γίνονται τέτοια και εκείνα που είναι τα θύματα είναι τα παιδιά. Τα παιδιά μου με τα παιδιά σου τσακώνονται, λέει. Και μάλιστα αλλιώς το λένε. Τα παιδιά μου με τα παιδιά σου δεν τα βρίσκουν με τα παιδιά μας. Καταστροφή είναι. Καταστροφή. Ή αυτό που είπα προηγούμενα. Μεγαλώνεις παιδιά μέσα στην Εκκλησία, τα έχεις μέσα στην προσευχή, μέσα στην νηστεία, μέσα στο Λόγο του Θεού και το θέμα είναι σε τι χέρια θα πέσουνε. Σε τι χέρια θα πέσουνε. Ή έχοντας μεγάλο εγωισμό για τον εαυτό μου, με ζητάει αυτός εκείνος εκείνος, εγώ λέω όχι και στο τέλος μόνος μου. Μόνη μου. Είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Ή εσωτερικό διαζύγιο. Δεν έχουμε καμία σχέση. Άνδρας και γυναίκα καμία σχέση. Ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Φοβερές καταστάσεις. Ή περιφρόνηση. Κοιτάς τη γυναίκα σου. Εγώ έπρεπε να πάρω μια γυναίκα. Τι λες βρε. Κοιτάς τον άντρα σου. Κοίτα τι πήγα και πήρα. Στραβώθηκα και τον πήρα. Τι λες άνθρωπε. Σε ένα. Ο Θεός να μας φυλάει. Σκεφτείτε τώρα μια τέτοια οικογένεια. Τι παιδιά βγάζει. Που τα παιδιά μπορεί να είναι καλά, αλλά είναι δυστυχισμένα. Ο γάμος είναι φοβερό πράγμα. Ή να χωρίσεις και να ξέρεις ότι δεν μπορείς να ξαναπατρευτείς. Εξωτερικό διαζύγιο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, μην αφήσεις τη γυναίκα σου γιατί την κάνεις να μην χάτε. Μην αφήσεις τον άντρα σου γιατί τον κάνεις να μην χάτε. Δηλαδή δεν θα αντέξει άμα τον αφήσεις. Και θα πάει να ξαναπαντρευτεί και θα είναι μοιχός. Και οι μοιχοί δεν πάνε στον ουρανό. Ο γάμος δηλαδή όπου και να το πιάσεις, αν δεν είναι η παρουσία του Χριστού, είναι κόλαση. Φτάνουν μετά να τσακώνονται, να βρίζονται, ο Θεός να φυλάει. Και πάντα λέω τα θύματα είναι τα παιδιά. Αλλά όχι μόνο τα παιδιά, και οι ίδιοι. Ο Χριστός λοιπόν τι λέει για το μη μοιχεύσεις. Λέει ερέθη στους αρχαίους ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού ας δώσει σε αυτήν διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας κάνει αυτήν να μοιχεύεται. Δηλαδή τη στέλνει να ξαναπαντρευτεί. Την κάνει να μοιχεύεται, γίνεται μοιχός. Και όποιος λάβει και χωρισμένη γυναίκα γίνεται μοιχός. Και τι γίνεται τώρα. Ξέροντας ότι αν τη χωρίσω γίνομαι μοιχός, αν ξαναπαντρευτώ γίνομαι μοιχός, μένω και την κάνω δυστυχισμένη και με κάνει δυστυχισμένο. Είναι φοβερό αδερφοί. Γι' αυτό ο Θεός να κάνει τους γάμους, ο Θεός να παντρεύει τα παιδιά μας και ο Θεός να ευλογεί τις οικογένειες. Όλα είναι κάτω από το χέρι του Θεού. Εάν ξεφύγει ο άνθρωπος από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, χάθηκε, χάθηκε. Είτε παντρεύεται, είτε δεν παντρεύεται, είτε χωρίζεται, δεν χωρίζεται, μένετε, δεν μένει. Και εκεί που δημιουργούνται και πολλά προβλήματα, αδερφοί, είναι όταν μπαίνει μέσα η λογική και το συμφέρον ιδίως των γονιών. Αυτή δεν κάνει για το γιο μου, ξέρεις είναι ο γιος μου. Φοβερό είναι αυτό. Και ενώ ο Θεός πάει και τους ενώνει και θα τους ευλογήσει, μπαίνει ο πατέρας και η μάνα και λέει εσύ αποκλείεται να πάρεις αυτήν. Και τα καταστρέφει τα παιδιά. Ο Θεός να μας φυλάει. Είναι φοβερή αμαρτία η μοιχεία και η πορνεία. Και υπάρχει και η διδασκαλία που την ξέρετε. Λέει παρεκτός λόγου πορνείας, αν πορνεύσει ο άλλος εγώ μπορώ να ξαναπαντρευτώ. Τι λες αδερφέ μου.
Τι είναι αυτά που λες, πού το λέει ο λόγος του Θεού? Μπορείς να ξαναπαντρευτείς αν χωρίσεις? Εσύ είσαι η πόρτα που θα επιστραφεί ο αμαρτωλός στο Χριστό. Πρέπει να μένει άγαμος, λέει η Γραφή, εάν υπάρχει χωρισμός. Άγαμος. Και πώς θα αντέξει? Θα βρει χάρη από το Θεό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ευνούχησαν τον εαυτό τους εξαιτίας της βασιλείας των ουρανών. Γιατί τον ευνούχησαν για τη βασιλεία των ουρανών? Γιατί δεν ξαναπαντρεύτηκαν ή γιατί δεν πόρνευσαν? Είναι απάντρευτος, είναι μόνος του? Δεν πορνεύει. Γιατί? Ευνουχίζει τον εαυτό του για τον ενδιαφέρει η βασιλεία των ουρανών. Είναι χωρισμένος για οποιοδήποτε λόγο. Φύ μαθήτης, δεν ξαναπαντρεύεται. Γιατί ευνουχίζει τον εαυτό του για τη βασιλεία των ουρανών. Και ρωτάω κάποιον, ποιος είναι αυτός που ευνουχίζει τον εαυτό του για τη βασιλεία των ουρανών, αν ισχυρίζεσαι ότι μπορεί να ξαναπαντρευτεί? Δεν απάντησε. Αυτός που χάνει τη βασιλεία των ουρανών εάν ξαναπαντρευτεί ή εάν πορνεύσει. Ναι, και θα αντέξει ο άνθρωπος που χώρισε. Γιατί αντέχουν τα παιδιά 18, 20, 25 και 30 χρονών που δεν έχουν παντρευτεί μέχρι ο Κύριος να τους παντρέψει? Και δεν αντέχει ο άλλος ο παντρεμένος και χωρισμένος μέχρι ο Κύριος να επιστρέψει τη γυναίκα του ή μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας? Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ποια είναι η αμαρτία. Απόλυτη ανάγκη. Μην κλέψεις. Εδώ είναι ακόμη τα πράγματα πολύ σοβαρά. Γιατί ο κλέφτης έχει όλες τις πονηριές του κόσμου. Επιθυμία, πονηριά να καταφέρει την κλοπή. Αντιθέτως, τι λέει ο λόγος του Θεού? Αν σου ζητήσει κάποιος το σακάκι σου, να του δώσει και το παλτό του, το και το παλτό σου. Και αν σου ζητήσει κάποιος δανεικά, να τον δανείσεις χωρίς να περιμένεις ανταμοιβή. Κλέφτης, ψεύτης και ληστής είναι ο διάβολος. Δεν μπορούμε να παίξουμε με αυτά. Μην ψευδομαρτυρήσεις. Δηλαδή, κατά του πλησίον σου, όχι του αδερφού σου. Κοιτάξτε τι ωραία που τα βάζει ο λόγος του Θεού. Ενώ είπε, εάν οργιστείς για τον αδελφό σου, το λέει, τώρα λέει μην ψευδομαρτυρήσεις για τον πλησίον σου. Και το μεγάλο πρόβλημα και ερώτημα στην Παλαιά Διαθήκη είναι ποιος είναι ο πλησίον. Πλησίον είναι η οικογένειά μου, ο πλησίον είναι η συγγένειά μου, ο πλησίον είναι η φυλή του Ισραήλ, πλησίον είναι οι Ισραηλίτες, ο πλησίον είναι ο γειτονάς μου, δηλαδή και τα έθνη. Ποιος είναι ο πλησίον μου? Και κανείς δεν μπορούσε να δώσει απάντηση σε αυτή την ερώτηση παρά μόνο ο Χριστός, λέγοντας γίνε εσύ πλησίον με το να αγαπήσεις και να υπηρετήσεις τον άλλον, ώστε να κάνεις τον άλλον να σε αγαπήσει. Κοιτάξτε τι ωραία που το είπε ο Κύριός μας στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ο καλός Σαμαρίτης τι ήτανε? Ήτανε αιρετικός. Ήτανε από τη Σαμάρια. Σαμαρίτης. Ο πληγωμένος ποιον αγάπησε πιο πολύ από όλους στη ζωή του? Αυτόν που τον έσωσε, αυτόν που την υπηρέτησε, αυτόν που τον βοήθησε όταν οι άλλοι την εγκατέλειψαν. Τι κέρδισε ο καλός Σαμαρίτης? Να βοηθήσει τον άλλο να τον αγαπήσει όπως τον εαυτό του. Μόνο εάν είμαστε καλοί Σαμαρίτες, καλοί Σαμαρίτες, αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Ποιος είναι ο πλησίον αυτόν που βρίσκω κοντά μου, μπροστά μου και χρειάζεται την ανάγκη μου? Ο Θεός να μας βοηθάει, αδερφοί.
Και είναι, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό να μην ψευδομαρτυρούμε, που σημαίνει να μην ορκιζόμαστε ψέματα, και έρχεται ο Λόγος του Θεού. Ακούσατε τους αρχαίους να μην επιορκίσεις, να μην ορκιστείς ψέματα. Εγώ όμως σας λέγω να μην ορκιστείς καθόλου. Καθόλου, καθόλου να μην ορκιστείς. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε στα αεροσόλυμα, ούτε στην κεφαλή σου να ομώσεις. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ο λόγος να είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το ου. Οι άνθρωποι λένε ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Δηλαδή ειλικρινής, αληθινός. Δεν λέει ψέματα ποτέ. Και αν πει μετανοεί γρήγορα. Και το ψέμα είναι από τις πιο εύκολες αμαρτίες. Γιατί έχει σχέση με τη γλώσσα μας, που δεν ελέγχεται από τον άνθρωπο. Αλλά κανένας που λέει πράττει το ψεύδος δεν πάει στον ουρανό. Και δεν το λέει η Παλαιά Διαθήκη, το λέει η Καινή Διαθήκη. Ο Θεός να μας φυλάει να είμαστε ειλικρινείς. Ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Τον καλοπιάνουμε, να μην τον δικαιολογούμε, να μην τον συγχωρούμε. Αλλά λέμε αμάρτησα, Κύριε. Ειλικρινείς με την οικογένειά μας. Γιατί μερικές φορές προσωποληπτούμε και χάνουμε την ειλικρίνειά μας. Εγώ αγαπάω τη γυναίκα μου. Καλά κάνεις, αλλά δεν θα χάσεις την ειλικρίνειά σου. Έκανε κάτι που δεν ήταν καλό, έκανες κάτι που δεν ήταν καλό, θα της το εξομολογηθείς και θα της το πεις. Τα παιδιά σου δεν τα δικαιολογείς. Γιατί μέσα από τη δικαιολογία δημιουργείται η προσωποληψία και μέσα από την προσωποληψία οι μεγάλες αμαρτίες. Και τελευταία εντολή είναι μην επιθυμήσεις όσα του πλησίον σου είναι. Μην επιθυμήσεις αυτά που είναι και δεν σου ανήκουν. Αυτό λέγεται πλεονεξία αλλιώς. Θέλω αυτά που δεν μου ανήκουν. Και λέει ο Λόγος του Θεού για τους πλεονέκτες. Στην επιστολή προς Τιμόθεο, όσοι θέλουν να πλουτώσει, το αποτέλεσμα είναι να πέφτουν σε πειρασμό και σε παγίδα και σε επιθυμίες πολλές, ανόητες, βλαβερές, που βυθίζουν τον άνθρωπο σε όλεθρο στη γη και σε απώλεια στην αιώνια ζωή. Αλλά δημιουργούν και φθόνο. Δημιουργούν και μίσος και παράπονα. Γιατί έχεις εσύ και δεν έχω εγώ. Αυτό που έχεις εσύ το θέλω και εγώ. Και ο Χριστός λέει έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα σαρκόμεθα εις αυτά. Αλλά το να επιθυμήσεις δεν είναι μόνο τα φυσικά και τα υλικά. Το πιο δύσκολο πρόβλημα είναι στα πνευματικά. Που δημιουργείται πια εκεί αντιπάθεια. Σβήνει η αγάπη. Γιατί βλέπω ότι εσένα σε ευλογεί ο Θεός σαν τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Κάιν γιατί σκότωσε τον Άβελ? Γιατί ο Θεός ευλόγησε τον Άβελ. Και αυτόν δεν τον ευλόγησε. Και δημιουργήθηκε αυτό. Επιθυμώ να με ευλογήσει ο Θεός. Μα ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Πρόσεξε, του λέει, εάν πράξεις το αγαθό, πλησίον είναι η ευλογία. Αν πράττεις το πονηρό, πλησίον είναι η κατάρα. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ποτέ μη ζηλεύουμε. Και αν ζηλεύουμε, να ζηλεύουμε προς το αγαθό. Αν θέλω και εμένα να με ευλογήσει, Κύριε, όπως και αυτόν, αλλά και αυτόν πιο πολύ από μένα. Όταν μπει η ζήλια μέσα στην καρδιά, η ζήλια είναι κόλαση. Το λέει, μάλιστα, αν το βρω, νομίζω στις παροιμίες στο τέλος, ακούτε τι λέει, αν το βρω όμως. Η ζηλοτυπία. Δεν το βρίσκω τώρα. Κάπου εδώ είναι, αλλά δεν το βρίσκω. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, η ζηλοτυπία είναι, λέει, σαν φωτιά που καίει.
καίει την καρδιά του ανθρώπου, καίει την ψυχή του ανθρώπου. Βλέπεις αυτόν και παντρεύτηκε. Τον ζηλεύεις. Προσευχή σου να τον ευλογήσει και να σε ευλογήσει και σένα. Πόσες φορές έχω δει να παντρεύεται κάποιος και να τον ζηλεύουν οι άλλοι. Γιατί, αδερφέ μου, δεν χαίρεσαι, δεν τον αγαπάς? Όχι, βέβαια, για να ζηλεύεις δεν τον αγαπάς. Βλέπεις, αυτός έκανε παιδιά, εγώ δεν έκανα. Τον ζηλεύω. Γιατί τον ζηλεύεις? Προσευχή σου να σε ευλογήσει ο Θεός και σένα. Αυτόν τον έκανε δούλο του, εσένα θα σε κάνει και σένα. Του δώσε χαρίσματα, θα σου δώσει και σένα. Αν ζηλεύεις δεν θα πάρεις τίποτα. Αν επιθυμείς αυτό που έχει και δεν προσεύχεσαι να τον ευλογήσει ο Θεός, δεν θα το πάρεις. Και θα σας πω μερικά μυστικά τα οποία από την πείρα μου τα έχω δει. Ό,τι ζηλεύεις ποτέ δεν το παίρνεις. Ποτέ δεν το παίρνεις. Δεν στο δίνει ο Θεός. Δεν θα στο δώσει ο Θεός. Γιατί? Γιατί έχεις μέσα σου τη ζήλια. Τι είναι η ζήλια? Η επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Επιθυμείς αυτά που έχει ο πλησίον σου και δεν τα έχεις εσύ. Ζήλια, πλεονεξία είναι φοβερά μειονεκτήματα για την πορεία του ανθρώπου. Να χαιρόμαστε, γι' αυτό τι λέει ο Θεός. Τους ευλογούντασε, εγώ θα ευλογώ. Θα ευλογώ αυτούς που σε ευλογούνε. Όχι σε ζηλεύουνε. Τους καταρωμένουσε, εγώ θα καταρώμε. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Και θέλω, σας παρακαλώ, δεν το έχω βρει για να είμαι ειλικρινής με στη γραφή. Υπάρχει, αλλά δεν το έχω βρει εγώ. Όταν ζηλεύεις κάτι και το θέλεις πολύ, ποτέ δεν θα το πάρεις. Ποτέ. Χαλασμένη η καρδιά σου. Και ο Θεός δεν θα σου το δώσει. Όταν χαίρεσαι με τα χαιρόντων και κλαις με τα κλαιόντων, και αυτό που δεν έχεις, ο Θεός θα σου το δώσει πολλαπλάσια. Γιατί ο Θεός είναι ανταποδίδει. Ανταποδίδει στο αγαθόν το αγαθόν. Και εμείς θέλουμε να, και εμείς θέλει να ανταποδίδουμε στο κακό το αγαθόν. Αυτό είναι το μυστικό του ευλογημένου ανθρώπου. Όταν δίδει, ανταποδίδει αγαθόν σε αυτόν που του προσφέρει κακόν. Ο άνθρωπος όμως που ζηλεύει, κοίταξε να δεις αυτόν τον ευλόγησε ο Θεός, δόξα στο Θεό. Του βρήκε αμέσως δουλειά. Ευχαρίστησε το Θεό για να σου βρήκε εσένα. Τον πάντρεψε. Ευχαρίστησε το Θεό και πες, Κύριε, ευλόγησε το γάμο για να ευλογήσει και εσένα στο γάμο. Στην οικογένεια, του χάρισε ευλογημένη οικογένεια. Δόξασε το Θεό για να σου χαρίσει και εσένα. Εάν ζηλεύεις, φθονείς, όπου υπάρχει φθόνος και ζήλια, εκεί παναχρίων πράγμα. Και η γραφή, ο Θεός δεν εμπέζεται. Είναι γραμμένο, είναι τελειωμένο. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όταν συλλαμβάνουμε στην καρδιά μας, την καρδιά μας να φιλοξενεί πράγματα μέσα από τις φανερώσεις της αμαρτίας από το Λόγο του Θεού, γρήγορα να μετανοούμε, γρήγορα, επιγόντως. Και όταν μετανοούμε, ο Θεός μας ελεεί. Γι' αυτό και στη συνέχεια τι λέει ο Κύριος μας? Τώρα πρόσεξε πώς θα κάνεις το θυσιαστήριό σου, να προσφέρεις θυσία. Μην φτιάξεις θυσιαστήριο κατά τη δική σου λογική. Από χώμα ή από λίθους που δεν είναι πελεκημένοι. Αυτό το θυσιαστήριο θα φτιάξεις. Με απλότητα Χριστού. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δεν θα φτιάξεις θυσιαστήριο πολυτελέστατο, γιατί νομίζεις έτσι σας ακούει ο Θεός. Δεν θα φτιάξεις θυσιαστήριο, δηλαδή τον τόπο της λατρείας και της προσευχής, κατά τη δική σου γνώμη. Δεν θα σε ακούει ο Θεός. Και μην ανεβαίνεις επάνω στο θυσιαστήριο να φαίνεσαι. Θα φανεί η γυμνότη σου. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέρφια. Ο Θεός να μας μιλάει, γιατί πλησίον είναι η αμαρτία. Τι είναι δίπλα, έτσι, τάκ. Πολύ κοντά σου. Εάν δεν προσέχεις,
δεν αγρυπνείς και ιδιαίτερος δεν προσεύχεσαι. Όλοι μας. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας ευλογεί. Αμήν.